Η κόλαση του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμολά τη λίγη στι φλόγε του ολέθρου το νότιο Λίβανο. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδε οι τραυματίε, στην πλέον πολύ νεκρή επίθεση με την κωδική ονομασία Βέλη του Βορρά που έχει εξαπολύσει τα τελευταία 20 χρόνια το Ισραήλ στο Λίβανο. τουλάχιστον 600 ثورون دي نكريا امامساتوس برشوتر من 50 بديا، انه 1600 عاطله اهون ترافماديستي سوغارا. العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إباده بكل ما للكلمه من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانيه والقضاء على كل المساحات الخضراء. τέσσερα μπαράζου ρουκετών προ το Ισραήλ εξαπέλυσε τα μεσάνυχτα η Χεσμολά ω απάντηση για να ακολουθήσουν επιθέσει πυροβολικού και βομβαρδισμοί από αέρος. Τι πρώτε πρωινέ ώρε η Χεσμολά επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε μπαράζου ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ με στόχο την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίτ, το αεροδρόμιο Μεγκητό και τη βάση Αμό κοντά στην πόλη Αφούλα. Φωτογραφίε που υποστηρίζει ότι αποδεικνύουν ότι η Χεσμολά κρύβει πυρομαχικά σε σπίτια, δημοσίευσε το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προλάβει την κατακραυγή για τα ευρεία κλίμακα πλήγματα στο Λίβανο που θυμίζουν το σκηνικό τη πολεμική σύγκρουση του 2006. It plays rockets in your living rooms and missiles in your garage. These images, you can see how Hezbollah hides long range rockets with range of hundreds of kilometers inside the attic of a house in the heart of Khumin Al tahta village in southern Lebanon. You can see here that the rocket is stored on an hydraulic system. Στη διάρκεια τη νύχτα, παράλληλα με το Ισραηλινό σφυροκόπημα, συνεχίστηκε η μαζική έξοδο δεκάδων χιλιάδων κατοίκων που εγκαταλείπουν τα χωριά και τις κομοπόλεις στο νότιο Λίβανο για να σωθούν από του βομβαρδισμούς. Ουρές χιλιόμετρων καταγράφονται σε κεντρικού δρόμου που οδηγούν προ τη Βηρητό, προκειμένου οι άμαχοι να φτάσουν σε προσωρινά καταφύγια. Ο Λιβανέζος υπουργός που συντονίζει την αντιμετώπιση τη κρίσης αναφέρει ότι έχουν δημιουργηθεί 89 προσωρινά καταφύγια σε σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου 110.000 Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί τους τελευταίους 11 μήνες από την έναρξη των συγκρούσεων. Τον κίνδυνο η κλιμάκωση αυτή τη πολεμική σύραξη Ισραήλ-Λιβάνου να προκαλέσει εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών ροών προ την Ελλάδα με κύριο αποδεκτή και την Κρήτη, επεσήμανε ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νίκο Παναγιοτόπουλο. Και θα δημιουργούνται μεταναστευτικά ρεύματα διαρκώ. Αν αύριο κάτι